Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τσουχτερό το κρύο και τις επόμενες ημέρες ενδεικτική φωτογραφία δίπλα μου. Θα έχουμε αρκετούς βαθμούς κάτω από το 0 κατά τη διάρκεια των νυχτερινών, κυρίως και πρώτων πρωινών ώρων τις επόμενες ημέρες. Σήμερα η κατάσταση εξελίχθηκε όπως αναμένονταν άλλωστε, με παροδικές χιονοπτώσεις στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα, όπως και στα ορεινά της Κρήτης. Εδώ βλέπετε λίγο πιο λευκές οι αποχρώσεις κατά τη διάρκεια της Παρασκευής. Από το βράδυ της Παρασκευής και μέχρι το Σάββατο αναμένονται κάποιες χιονοπτώσεις στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα και κυρίως στην Θράκη, για τις οποίες θα μιλήσουμε σε λίγο. Κατά τα άλλα, η Παρασκευή θα κυλήσει με λιακάδα στα δυτικά. Αρκετή λιακάδα, λίγα σύννεφα. Στα βόρεια, αρκετή ηλιοφάνεια στην αρχή, παροδικές συννεφιές προς το μεσημέρι, λίγο πιο πυκνές στην Ανατολική Μακεδονία και κυρίως στην Θράκη. Συννεφιά φαίνεται είναι πυκνή από το πρωί. Εδώ δεν αποκλείονται κάποιες ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις αρχικά, αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, οι Θρακιώτες θα πρέπει να δείξουν λίγο προσοχή αργά το βράδυ κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών προς το Σάββατο, παραμονή πρωτοχρονιάς. Αναμένονται περισσότερες χιονοπτώσεις εδώ στην Θράκη σε συνδυασμό με δυνατούς ανέμους, βοριάδες. Στην υπόλοιπη ανατολική, νοτιοανατολική υπηρετική χώρα. Από την νοτιοανατολική, ανατολική και νότια Μαγνησία μέχρι και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την Κοβιωτία, Εύβοια και Σποράδες. Εδώ καιρός θα είναι άστατος. Αυτό σημαίνει θα έχουμε και κάποια διαστήματα με ηλιοφάνεια και κατά περιόδους αυξημένη συννεφιά που στο διάβα της από βορρά προς νότο θα αφήνει κάποιες μπόρες χιονόνερου σε περιοχές με πολύ χαμηλά υψόμετρα. Βλέπετε τα υψόμετρα, τα ενδεικτικά χιονόπτωσης και μπόρες τοπικού χαρακτήρα, παροδικές χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές με πολύ χαμηλά υψόμετρα εδώ στην ανατολική, νότιο-ανατολική στερά και πιθανώς στην βόρεια ανατολική Πελοπόννησο. Η Κρήτη θα έχει βροχές, τα παιδινά παράκτια, χιονοπτώσεις αρκετά πυκνές πάνω περίπου από τα 500 μέτρα. Στη Δυτική Κρήτη δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν χιονοπτώσεις και λίγο πιο χαμηλά. Στο υπόλοιπο Αιγαίο και εδώ παροδικές βροχές, χιονόνερο σε περιοχές με χαμηλά υψόμετρα. Στα ορεινά θα το γυρίζει σε χιόνι κατά περιόδους. Στη Λίμνο δεν αποκλείεται να χιονίσει και σε περιοχές με ακόμα πιο χαμηλά υψόμετρα. Στην ανατολική υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα λίγα σύννεφα τοπικά αυξημένα. Στο Καστελόριζο δεν αποκλείεται να βρέξει παροδικά μέσα στην Παρασκευή. Όσον αφορά στους ανέμους, βοριά στο Αιγαίο θα κρατά καλά αυτός όσον αφορά στις εντάσεις του καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ κατά περιόδους, τουλάχιστον μέχρι και αργά το μεσημέρι. Εκτός από τη Ρόδο μέχρι και το Καστελόριζο, εδώ οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί, πολύ πιο εκτεστενημένοι, γύρω στα 4 με 5 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα, η βόρειο-ανατολική άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Πάντως και στο Αιγαίο σιγά-σιγά, κυρίως από το απόγευμα και αργότερα, θα αρχίσει να εξασθενεί ο βοριάς σταδιακά. Θερμοκρασία πολύ χαμηλή τη νύχτα και νωρίς το πρωί, δεν αποκλείται να έχουμε κοντά στους μείον 10 με μείον 13 βαθμούς στις ορεινότερες υπηρετικές περιοχές εξαιτίας της συνεμίας και της ξαστεριάς. Χαμηλές θερμοκρασίες όμως και στην υπόλοιπη χώρα με 0 έως και 7 βαθμούς το πολύ στα νότιο-ανατολικά νησιωτικά τμήματα. Θα πάω και λίγο πιο εδώ να βλέπετε και τις θερμοκρασίες τις χαμηλές και στη δυτική παιδινή Ελλάδα. Αναμένεται να πέσει αρκετά ο υδράγυρος μέσα στη νύχτα προς το ξημέρωμα της Παρασκευής. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει ο υδράγυρος τους 5 βαθμούς στα βόρεια και τους 5 με 10 βαθμούς στην υπόλοιπη παιδινή κεντρονότια και δυτική παιδινή και νησιωτική Ελλάδα. Όσον αφορά τώρα στην Αττική. Και εδώ αναμένεται άστατος καιρός. Δηλαδή θα έχουμε και αρκετά διαστήματα με ηλιοφάνεια μέσα στην ημέρα κατά περιόδους αυξημένη συννεφιά, που εδώ στα ανατολικά και τα νότια θα δίνει κυρίως κάποιες μπόρες χιονόνερου και κάποιες μπόρες χιονιού. Βλέπετε δεικτικά τα υψόμετρα πάνω από τα 200 μέτρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί και λίγο πιο χαμηλά. Εδώ στα πιο κεντροβορειοδυτικά τμήματα της Αττικής, κάποιες μπόρες χιονιού δεν αποκλείεται να σημειωθούν και ακόμα πιο χαμηλά, χαμηλότερα από τα 200 μέτρα. Η άνεμη βορειοανατολική στα 6 με 7 τοπικά στα ανατολικά και 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένεια μέχρι και το βράδυ. Θερμοκρασία το πολύ στο λεκανοπέδιο στους 6 βαθμούς Κελσίου. Αργά το μεσημέρι, φυσικά στα βορειότερα προάστια, τα ορεινά, θα έχει περισσότερο κρύο. Στη Θεσσαλονίκη δεν αλλάζει και πάρα πολύ ο καιρός. Ηλιοφάνεια αρχικά, παροδικές συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως μετά το μεσημέρι στα πιο ανατολικά τμήματα του νομού και της κεντρικής Μακεδονίας και κυρίως την Χαλκιδική. Η βορειοδυτική άνεμη στα 5 με 6, τοπικά έως και 7 μποφόρ αρχικά στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία γύρω στους 5 βαθμούς Κελσίου το πολύ στην πόλη Θεσσαλονίκης αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο. Να δούμε τώρα το Σάββατο. Παραμονή πρωτοχρονιάς. Πώς θα μας αποχαιρετήσει το 2016. Με μπόρες χιονιού στην Αττικοβιωτία και στην Εύβοια. Μπόρες χιονιού και στα ορεινά της Κρήτης και βροχές στα παιδινά. Θα είναι άσχημος ο καιρός πάλι στα νότια νησιωτικά τμήματα και κυρίως στην Κρήτη χιονοπτώσεις στα ορεινά πάνω από τα 500 μέτρα θα είναι αρκετά πυκνές και την τελευταία μέρα του έτους. Τώρα, τα νέα στοιχεία που σας έδειξα και χθες δίνουν χιονοπτώσεις και στην Θράκη κατά διαστήματα στην ίσως και μέτριας έντασης. Πιθανώς και αξιόλογες να είναι και οι χιονοστρώσεις και δεν αποκλείεται ένα πασπάλισμα χιονιού με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία να έχουμε και στην υπόλοιπη Ανατολική Μακεδονία μέχρι και το τέλος της ημέρας και του έτους. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα αλλάξει τίποτα. Αρκετή ηλιοφάνεια στα δυτικά, μεγάλα τα ανοίγματα του καιρού στην νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα. Οι βοριάδες θα έχουν εξασθενήσει την τελευταία ημέρα του 2016 και δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Πάμε να δούμε τώρα την πρωτοχρονιά.
Το νέο έτος θα μας βρει με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά αρχικά στα ανατολικά και τα νότια, βροχές και χιόνια στην Κρήτη. Έτσι θα μπει το 2016 στο νησί. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως αναμένεται βελτιωμένος καιρός σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην Κρήτη. Ο καιρός θα πρέπει να έχει βελτιωθεί μέχρι και το τέλος της πρώτης ημέρας του 2017. Οι βοριάδες θα έχουν εξασθενήσει αρκετά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Και στο Ιόνιο, οι βορειοανατολικοί άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 2 με 3 μποφόρ. Πάμε στη δεύτερη μέρα του 2017. Θα πρέπει να κυλήσει με αρκετό κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί, αλλά μέσα στην ημέρα αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και στην Κρήτη αναμένεται να βγάλει κάπως περισσότερο ήλιο. Στα δυτικά θα συννεφιάσει όμως και το βράδυ της δεύτερης μέρας του έτους. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές στην Δυτική Ελλάδα. Δείτε τώρα τη στροφή των ανέμων από βοριάδες σε δυτικούς. Αυτό σημαίνει ότι ο καιρός θα γλυκάνει μέσα στην ημέρα. Οι δυτικοί άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Τέλος, η τάση του καιρού για την Τρίτη. Είναι για περισσότερη συννεφιά στα δυτικά και τα νότια. Κάποιες κατατόπους και κατά περιόδους βροχές αναμένονται εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αρκετές ομίχλες, ίσως και πάχνες αρκετές την Τρίτη το πρωί. Νοτιοδυτικούς ανέμους στα 4 με 5 και τοπικά έως και 6 μποφόρ. Και αν ισχύσουν τα προγνωστικά στοιχεία τα σημερινά, θα πρέπει να πάμε σε λίγο περισσότερες βροχές προς τα μέσα της εβδομάδας της επόμενης στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια. Και θα είναι πιο μαλακός ο καιρός κυρίως στην κεντρική και τη νότια Ελλάδα. Τώρα, να δούμε όμως θερμοκρασίες μέχρι τότε. Μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη, βλέπετε και το Σάββατο παραμονή πρωτοχρονιά. Θα έχει τσουχτερό κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί και κάτω από μείον 6, μείον 7 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στα υπηρετικά, στα ορεινά και ακόμη πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Ισχυρός παγετός. Το μεσημέρι που βλέπετε τις θερμοκρασίες αυτές τις μέγιστες, δεν θα έχουμε πάνω από 2 βαθμούς στα ορεινά με 7 έως και 9 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Την πρωτοχρονιά, κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί, θα μαλακώσει λίγο περισσότερο καιρό με την εξασθένιση των ανέμων, θα μας φαίνεται λίγο περισσότερη ζέστη κυρίως στον ήλιο. Για την δεύτερη μέρα τώρα του έτους, 12 και 14 δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν στα παιδινά, κεντρονότια, παιδινά και νησιωτικά τμήματα. Στη Βόρεια Ελλάδα θα συνεχίσει να κάνει κρύο και κυρίως στα βόρειο-ανατολικά. Την Τρίτη, κατά πάσα πιθανότητα, με τους νοτιοδυτικούς ανέμους, θα πρέπει να μιλάμε για 13, 14 και τοπικά 15 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές της χώρας. Τώρα, γιατί θα γίνει αυτό? Γιατί το κύμα ψύχους βλέπετε εδώ με τις μπλε αποχρώσεις που βρίσκεται και στο κυλοκάθισε πάνω από την νοτιοανατολική Ευρώπη και κυρίως πάνω από την Ελλάδα, σιγά-σιγά θα αρχίσει, με συγχωρείτε, να κινείται προς τα ανατολικά, προς την Ανατολική Μεσόγειο. Θα εξασθενήσει στην ουσία σταδιακά όλο αυτό το κύμα ψύχους και θα δώσει τη θέση του σε πιο θερμές αέριες μάζες, πιο μαλακός, πιο γλυκός θα γίνει ο καιρός κάθε ημέρα, κυρίως από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας με την έλευση του νέου έτους. Τώρα, αυτές οι μπλε αποχρώσεις που δηλώνουν ψυχρές αέριες μάζες δεν φαίνεται να μας απασχολούν ιδιαίτερα μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Και να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού από πλευράς φαινομένων στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και την πρωτοχρονιά δεν φαίνεται τίποτα ιδιαίτερο στα κεντρικά και τα νότια τμήματα της Ευρώπης. Εδώ στα βόρεια θα αλλάξει ο καιρός με κάποιες χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές με χαμηλά υψόμετρα. Αυτό το σύστημα φαίνεται μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας να κινείται ανατολικά, όχι τόσο πολύ νότιο-ανατολικά ώστε να μας επηρεάσει. Ίσως το ελπίζουμε να μας φέρει κάποιες βροχές προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας που τις χρειαζόμαστε άμεσα, γιατί αρκετές περιοχές πραγματικά διάγουν μια παρατεταμένη περίοδο άνομβρίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που επιλέξατε και απόψε μας την ΕΤ για τη δική σας μετεοενημέρωση. Αύριο πάλι την ίδια ώρα εδώ, ιστορικά. Καλά.